συντρόφισσες και σύντροφοι, ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος στο πρωινό άστρο γράφει απευθυνόμενο στην κόρη του Έρη. Ανάμεσα στο χθες και το αύριο, εσύ, δίνοντας με τον πιο απλό και ποιητικό τρόπο ότι τα παιδιά είναι η προέκταση του σήμερα στο αύριο της ανθρωπότητας. Γι' αυτό το αύριο της ανθρωπότητας θα μιλήσουμε σήμερα, έχοντας βαθιά επίγνωση ότι το αύριο καθορίζεται από το σήμερα. Ότι η παιδική ηλικία δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή, είναι η ίδια ζωή. Ένας μεγάλος σοβιετικός παιδαγωγός, ο Σουχομλίνσκι, έλεγε «Η παιδική ηλικία, η σπουδαιότερη περίοδος της ανθρώπινης ζωής, δεν είναι προετοιμασία για τη μελλοντική ζωή. Είναι πραγματική, φωτεινή, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη ζωή». Και από το πώς πέρασε την παιδική ηλικία, από το ποιος το κρατούσε από το χέρι στα παιδικά του χρόνια, από το τι μπήκε στο μυαλό και στην καρδιά του από το περιβάλλον, από αυτό θα εξαρτηθεί σε αποφασιστικό βαθμό τι άνθρωπος θα γίνει το σημερινό παιδάκι. Είναι λοιπόν ανάγκη σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια να κάνει κριτήριο ψήφου, να κάνει υπόθεσή της το πώς μεγαλώνει ένα παιδί, σε ποιο πλαίσιο θα διαπαιδαγωγηθεί, με τι περιεχόμενο, αξίες και ιδανικά, τι μπαίνει στο μυαλό και την καρδιά του. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, το ίδιο το μέλλον της και έχουν έρθει τους τελευταίους μήνες με ένταση στην επικαιρότητα, αποκαλύπτοντας για μία ακόμα φορά το βάναυσο χαρακτήρα του σημερινού κράτους, που εκδηλώνει την αδιαφορία του, αφήνοντας παιδιά έρμεα στην κακοποίηση και τον εξευτελισμό, που εγκληματεί σκοτώνοντας παιδιά όπως τις ΣΕΡΕΣ εξαιτίας ενός κακοσυντηρημένου καυστήρα ή που δολοφονούνται ακριβώς επειδή λογαριάζει τη ζωή μας σαν κόστος όπως έγινε με το έγκλημα στα Τέμπη. Φίλες και φίλοι, το πιο φωτεινό σημείο μπροστά στην απέραντη θλίψη, το σφίξιμο στο στομάχι και τον θυμό που βιώσαμε όλοι τις τελευταίες εβδομάδες με το έγκλημα στα Τέμπη, ήταν ότι αυτή η θλίψη και η οργή μετατράπηκε σε μεγάλο ποτάμι αγώνα και έδωσε ένα μόνο μικρό δείγμα από το τι μπορεί να κάνει ο λαός αν το αποφασίσει. Τα 2,5 εκατομμύρια του κόσμου που πλημμύρισαν τους δρόμους σε όλη την Ελλάδα, οι χώροι δουλειάς που νέκρωσαν, οι χιλιάδες μαθητές που έφτιαξαν με τις τσάντες τα συνθήματά τους, έχουν γράψει ήδη ιστορία και έχουν αφήσει μεγάλο αποτύπωμα. Γιατί είναι αυτοί οι αγώνες που τσάκισαν το αφήγημα της κυβέρνησης, που πήγε να τα φορτώσει όλα πάλι όπως έκανε και στην πανδημία στην ατομική ευθύνη, σε ένα τραγικό λάθος, όπως είπε ο Μητσοτάκης στην πρώτη του δήλωση. Γιατί είναι αυτοί οι αγώνες που δεν επέτρεψαν να περάσει το κλίμα ότι τώρα δεν είναι ώρα για αγώνες, αλλά για θλίψη. Όταν έστελναν οι ίδιοι συνειδητά εκατοντάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν με τρένα στα τυφλά, όπως το ομολόγησε ξεδιάβροχο ο Γεωργιάδης. Φίλες και φίλοι, οι τραγικές φιγούρες των γονιών που θρυνούν ή αναζητούν τα παιδιά τους έξω από το νοσοκομείο της Λάρισσας, δεν φεύγουν από το μυαλό, στοιχιώνουν. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχαστούν από όλους εμάς οι εγκληματικές ευθύνες όλων όσων διαχρονικά κυβέρνησαν και ιδιωτικοποίησαν, κατέπνισαν τον ΟΣΕ, την Τρενοσέ αργότερα και στη συνέχεια την ξεπούλησαν σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλα τα αστικά κόμματα χαιρέτησαν την πώληση της Τρενοσέ. Η Νέα Δημοκρατία, που έλεγε ότι ο ΟΣΕ, η πιο προβληματική επιχείρηση, έγινε κερδοφόρος χάρη στην πολιτική της. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι η πώλησή του απάλλαξε τη χώρα από το μεγάλο βάρος. Και ο Βαρουφάκης, που έλεγε ότι αν οι Κινέζοι ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν δις, θα ήμουν ευχαριστημένος αν την αγόραζαν έστω και με ένα ευρώ. Γιατί το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο και στο όνομα των κερδών δεν πάθηκε κανένα μέτρο. Αυτοί έτσι μετράνε τις ζωές των παιδιών μας. Με ευρώ. Υπολογίζουν το κόστος, εξασφαλίζουν τα κέρδη τους. Είναι η ανάπτυξή τους, η καπιταλιστική ανάπτυξη, που μας οδηγεί κάθε τρεις και λίγο να μετράμε απώλειες. Από την άλλη, όλοι εμείς που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και θέλουμε να τα δούμε ευτυχισμένα, που ονειρευόμαστε μαζί τους, που θέλουμε για αυτά το καλύτερο, που είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για να ξεπεραστεί κάθε εμπόδιο και είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε όποιον τα απειλήσει. Όμως,
όσες προσπάθειες και αν κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ατομικά τις καλύτερες προϋποθέσεις για την οικογένεια και τα παιδιά μας. Η αλήθεια είναι ότι το τελικό, το καθοριστικό, το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι πάντα το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, μεγαλώνουν, κοινωνικοποιούνται. Τελικά, είναι το ίδιο το σύστημα, η οικονομία και οι πολιτικές που ασκούνται που διαμορφώνουν το σκηνικό της ζωής των παιδιών μας. Γιατί όσο και αν ο εργαζόμενος γονιός με τη στάση του προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει το παιδί του, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, να το μορφώσει και να το εξασφαλίσει, εν πάση περιπτώσει, πάντα θα σκοντάφτει. Θα σκοντάφτει στους παιδικούς σταθμούς που δεν φτάνουν, στο σχολείο που προσφέρει λίγη γνώση και πολύ άγχος, στις πανάκριβες ιατρικές εξετάσεις, στα υποβαθμισμένα από τις κυβερνήσεις δημόσια νοσοκομεία, στις παραλιασμένες εργασιακές σχέσεις, στις τραγικές ελλείψεις υποδομών για άθληση και πολιτισμό, στις άπιες αξίες του ανταγωνισμού, του ατομισμού, που το σύστημα ποτίζει το μυαλό και την καρδιά των νέων ανθρώπων, στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου γονιών και παιδιών, στη δυσκολία μας να ανταποκριθούμε οικονομικά, ακόμα και σε στοιχειώδεις ανάγκες. Και όλα αυτά για τους τυχερούς, που η αγωνία τους δεν διακόπηκε από ένα δράμα, όπως ένας λέβητας που σκάει στο σχολείο, μια πλημμύρα στη γειτονιά, μια περιοχή που καίγεται ή ένα ταξίδι που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού λείπουν ακόμη και τα στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές και μεγάλης έκτασης ατυχήματα. Φίλες και φίλοι, όταν κάποιος απειλεί το παιδί μας, τον απορρίπτουμε, τον αποφεύγουμε, τον πολεμάμε. Έτσι χρειάζεται να πολεμήσουμε και την πολιτική που απειλεί τα παιδιά μας. Γιατί όσο και αν προσπαθούν να πετάξουν από πάνω τους την ευθύνη και να φανούν υπερασπιστές των λαϊκών δικαιωμάτων, είναι βέβαιο πως για κάθε δυσκολία, κάθε πρόβλημα, κάθε απειλή που υπάρχει στη ζωή των παιδιών μας, είναι υπεύθυνοι και πρέπει να πληρώσουν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν ή ζητάνε τώρα την ψήφο για να κυβερνήσουν εκ νέου. Γιατί με τους νόμους που ψήφισαν στήριξαν την πολιτική που αποθεώνει το κυνήγι του κέρδους. Κάθε κυβέρνηση θα είναι χειρότερη. Καμιά δεν μπορεί να δώσει λύσεις, ούτε και να βελτιώσει έστω κάπως την κατάσταση. Άλλωστε, η κάθε μια συμπληρώνει, συνεχίζει ό,τι άφησε η προηγούμενη ανολοκλήρωτο στο σιρτάρι. Από πού να το πιάσεις? Από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε στην παιδεία την εξής φρίκα στην κυρία Κεραμέως. Κοντέινερ νηπιαγωγείων ακόμα και σε λύκεια για να γενικευτεί χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση και διορισμούς η δίχρονη προσχολική αγωγή, συνεχίζεται επί Νέα Δημοκρατία. Περικοπή διδακτικών ωρών και μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία, κατάργηση του υπεύθυνου δασκάλου για το ολοήμερο σχολείο, υποβάθμιση των ειδικοτήτων των καλλιτεχνικών μαθημάτων και ανάθεση αυτών στους δασκάλους. Συνεχίζεται επί Νέα Δημοκρατία. Διπλές και τριπλές αναθέσεις μαθημάτων σε γυμνάσια και λύκεια, δηλαδή καθηγητές να διδάσκουν σε άσχετα από αυτούς γνωστικά αντικείμενα. Συνεχίζεται επί Νέα Δημοκρατία. Επιβολή ΦΠΑ 24% στα δίδακτρα των ιδιωτικών φροντιστηρίων, μαθημάτων και ξένων γλωσσών. Συνεχίζεται επί Νέα Δημοκρατία. Επτά, σε αυτό το έδαφος ανέρχεται στη Νέα Δημοκρατία. Νομοθέτηση σχολικές αίθουσες των 27 μαθητών. Η αναζήτηση κοντέινερ αποθηκών υπογείων για να στιβαχτούν τα νήπια και τα προνήπια έγινε τραγική πραγματικότητα. Υποδέχτηκε την πανδημία με μια μάσκα αερόστατο. Πάρκαρε 36 μήνες στους μαθητές μπροστά από μια οθόνη. Και ακόμα μετράμε τις πληγές στα μαθησιακά κενά, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Γιατί η εξασφάλιση υποδομών, ουσιαστικών μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών απαιτούσε αυξημένα κονδύλια, τα οποία η κυβέρνηση δεν τα χώρεσε στις δημοσιονομικές προτεραιότητές της. Ψήφισε απαράδεκτους νόμους για τα σχολεία που βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη των γονιών. Δημιουργούν σχολεία πολλών ταχυτήτων. Αξιολογούν τα σχολεία για το πώς θα φτωχύνουν ακόμα περισσότερο τη σκέψη των μαθητών. Τα αξιολογημένα σχολεία είναι τα πλημμυρισμένα σχολεία. Τα σχολεία που σκοτώνονται οι μαθητές, τα σχολεία που παίρνουν τα δάνεια στα κεφάλια τους. Να το πιάσεις από την υγεία. Ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέπει τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Προχωράει η Νέα Δημοκρατία τώρα και με το ογκολογικό πέδιο. Και εξακολουθεί η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη πανελλαδικά, να μην έχει παιδιατρικό νοσοκομείο το 2023. Από τα ζητήματα της προστασίας του παιδιού, τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και η προηγούμενη το ΣΥΡΙΖΑ βάζουν τέλος σιγά σιγά στις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, βαφτίζοντάς τις προκλητικά ιδρύματα.
μάλιστα ακόμα και την αναδοχή παιδιού που αποτελεί ύψιστη αλτρουιστική πράξη να την εμπορευματοποιήσουν θεσμοθετώντας την επαγγελματική αναδοχή. Το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το διατήρησε μια δημοκρατία. Από την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Καμιά κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε τις αιτίες της. Καμιά δεν πήρε μέτρο ώστε στα σχολεία να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, να φτιαχτούν σχολές γονέων. Οι κυβερνητικές ευθύνες που έχουν από όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουν περάσει είναι τεράστιες για όλα τα αντίστοιχα περιστατικά. Για το ότι στο σύνολο των 13.888 σχολικών μονάδων πανελλαδικά υπάρχουν μόνο 1.707 μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Και φυσικά δεν λένε κουβέντα για το βασικό. Πώς στηρίζει η κοινωνία τα παιδιά που αποκλείονται και αυτό τους θυμώνει. Ή τα κάνει και πιο ευάλωτα σε διάφορες ομάδες ή και συμμορίες. Τι κρατικές δομές υποστήριξης υπάρχουν τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Φίλες και φίλοι, ανάσα απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να δώσουμε μόνο οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το σύνθημα που αναδείχθηκε, κάντε ησυχία όταν τα παιδιά κοιμούνται και όσο όταν χάνονται, πρέπει να γίνει οδηγός για όλους μας. Όταν τα παιδιά κινδυνεύουν, όταν τα παιδιά στερούνται όσο δικαιούνται, τότε το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να υψώσει ασπίδα προστασίας. Να απαιτήσει μέτρα, ώστε να μην γίνει κανονικότητα τα παιδιά να πεινάνε, να δουλεύουν, να μην πηγαίνουν στο σχολείο, να κακοποιούνται, να δολοφονούνται. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το κράτος, στους σχεδιασμούς και στην πολιτική του, χρειάζεται η δικαιολογημένη οργή που νιώθουμε να γίνει οργανωμένος αγώνας και πάλι σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιάς, σχολείο. Να δυναμώσει ο αγώνας μαζί με το ΚΚΕ, να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παντού, στις εκλογές και στο κίνημα. Γιατί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να αντιστοιχηθεί η ζωή μας με τις δυνατότητες της εποχής, με την επιστημονική πρόοδο, την τεχνολογική εξέλιξη, τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Για να εξασφαλίζεται μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, με μισθό που θα καλύπτει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Για να παρέρχονται σύγχρονες, φθηνές, ασφαλείς μεταφορές για όλο το λαό με σύγχρονο συγκοινωνιακό δίκτυο. Για να κατοχυρώνεται το καθολικό δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν παιδεία, προσχολική αγωγή. Για στήριξη ειδικά των νέων γονιών και ζευγαριών που ζουν διαρκώς μέσα στην ανασφάλεια. Για να εξασφαλίζεται το δικαίωμα σε δωρεάν υγεία, με αναβάθμιση των νοσοκομείων, με ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας. Ένα σύστημα υγείας που δεν θα εξαρτάται από τα κέρια των χορηγών, όπως συνέβη με το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίδερο. Αντίστοιχα, για να κατασκευαστούν και στον Εύωσμο οι αναγκαίες γιατρολόγο υποδομές, όπως ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι πολιτισμού, με ελεύθερη πρόσβαση, χώροι με πράσινο για δωρεάν αναψυχή. Για να δημιουργούνται φθηνές, σύγχρονες λαϊκές κατοικίες για όλους. Και όχι να μας φέρουν τα σπίτια, οι τράπεζες και τα κοράκια, ώστε κάποιοι λίγοι να ζουν εκουσιοπάρδα. Για να υπάρξει ολοκληρωμένο σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Και όχι όπως τώρα, που στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία που δεν έχουν περάσει καν αντισεισμικό έλεγχο. Φίλες και φίλοι, αν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας τι θέλουμε για τα παιδιά μας, κανένας μας δεν θα απαντήσει «θέλω το λιγότερο κακό». Όλοι θα πούμε «το καλύτερο». Έτσι πρέπει να σκεφτούμε και για την κοινωνία που διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν τα παιδιά. Γιατί το λιγότερο κακό πάντα οδηγεί στο χειρότερο. Και το χειρότερο στις τραγωδίες. Έτσι και τώρα μπροστά στις εκλογές. Κανένας να μην δώσει συγχωροχάρτη στα κόμματα που διαμορφώνουν ένα δύσκολο παρόν και ένα δυσίωνο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Κανένας να μην επιλέξει με κριτήριο το λιγότερο κακό. Γιατί σίγουρα δεν αρκεί σήμερα να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη που ίσως πιστεύουμε ότι δεν θα είναι τόσο χάλια. Μετά και το έγκλημα στα παιδί, είναι πια ζήτημα ζωής και θανάτου. Να είναι όσο το δυνατόν πιο ανίσχυρα τα κόμματα αυτά. Είναι πια καιρός να διεκδικήσουμε όσο έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας. Η πάλη αυτή αφορά το σήμερα, το τώρα της ζωής μας, μα αφορά και το αύριο, το μέλλον των σημερινών παιδιών, των παιδιών μας. Με τις αυταπάτες, με την αναμονή, με το περίμενε, δεν γίνεται τίποτα. Με την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, με τη συλλογική δράση μπορούμε να πετύχουμε. Με τον οργανωμένο αγώνα και ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Αυτόν τον δρόμο χαράζουμε κάθε μέρα με την πάλη μας.
Αυτόν τον δρόμο θέλουμε να ενισχύσουμε, κάνοντας πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα και στις εκλογές. Φίλες και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρεσβεύει το νέο, ό,τι πιο προοδευτικό για ένα όμορφο μέλλον. Τα σημερινά παιδιά θα φτάσουν στο μέλλον. Αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε σήμερα, για να είναι το αύριο πιο φωτεινό. Γιατί αυτόν τον κόσμο τον καλό, άλλοι τον καρτεράνε. Και πρέπει να φροντίσουμε να τους τον παραδώσουμε όντως καλό, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, δυστυχία και πολέμους. Τον δικαιούνται και τους το οφείλουμε. Φίλες και φίλοι, για όλους αυτούς τους λόγους, την 21η του Μάη, αλλά και στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν όπως φαίνεται, ψηφίζουμε ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να γεμίσουν οι κάλπες με τα κόκκινα ψηφοδέλτια. Στηρίξτε, ψηφίστε, ενισχύστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να δυναμώσει ο αγώνας για τη ζωή που μας αξίζει. Και από εδώ, από τη συγκέντρωσή μας σήμερα στην περιοχή του Ευόσμου, θέλουμε να ανακοινώσουμε την εκ νέου υποψηφιότητα ως υποψήφιου δημάρχου στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου του συντρόφου Κοκόνα Θανάση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Άρθρο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λοιπόν παντού στις βουλευτικές εκλογές και στις δημοτικές και τις περιφερειακές που θα γίνουν το φθινόπωρο. Με περισσότερους εκλεγμένους βουλευτές, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και περιφερειακούς, αγωνιστές και πρωτοπόρους σαν αυτούς που έχουμε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.